Πυρηνικόλαση ναι, ναι. Στην Ηλία από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής λίγο μετά τις 4 στη φρίξα του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων. Από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις έχουν καεί χιλιάδες τρέματα, κυρίως δασικής έκτασης. Ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η φωτιά προκλήθηκε από κάψιμο κλαδιών. Παρά τα αυτά έβαλαν φωτιές για να κάψουν τα κλαδέματά τους. Δυστυχώς. Μάλιστα. Αφέλεια, η κλιματική αφέλεια, δεν ξέρω τι να πω, έλλειψη οποιασδήποτε συνείδησης και ανευθυνότητας. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι πως και να έχει γίνει, πρόκειται περί εγκλημάτων, στην κυριολεξία. Γιατί έχουν χαθεί περιουσίες, θα μπορούσαν να χτυπήσουμε ξύλο, να χαθούν και ζωές. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το καταλάβουμε. Τόσα χρόνια, αυτά τα πράγματα και χθες, δεν ήταν ανάγκη να αναγγελθούν τα μποφόρ των ανέμων. Τα ένιωθε ο καθένας. Το έβλεπε μπροστά του, την ώρα που άναβε φωτιά, την ώρα που περπάταγε. Η δεύτερη μέρα, ενώ ξεκίνησε με καλύτερη εικόνα, έπειτα και από την εξασθένιση των θυελλωδών ανέμων, συνεχίστηκε με αναζωπήρωση κοντά στο χωριό Φρίξα λόγω αλλαγής στην κατεύθυνση των ανέμων. Υπενθυμίζεται ότι λόγω αφρικανικής σκόνης και ως εκ τούτου περιορισμένης ορατότητας, δεν είναι το δυνατόν να επιχειρήσουν στην κατάσβεση σε αέρια μέσα. Στην περιοχή παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, πάνω από 70 πυροσβέστες με 36 οχήματα, καθώς και πεζοπόρο τμήμα. Δυνάμεις έχουν μεταβεί στην Ηλία για την ενίσχυση από Πάτρα, Ήπειρο και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Γιατί από το μεσημέρι και μετά γύρισε δυτικός άνεμος και σπρώχνει την φωτιά, την αναζωπήρωσε προς το χωριό Φρίξα. Σε αντίθετη κατεύθυνση, ουσιαστικά από εκεί που πήγαινε χθες, είναι ανησυχητικό δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν πετάνε πλην ενός ελικοπτέρου Πούμα. Δεν πετάνε τα αεροπλάνα, διότι η σκόνη αυτή που υπάρχει στον αέρα, η αφρικανική που λέμε, δεν τους επιτρέπει να έχουν ορατότητα και έτσι δεν το διακινδυνεύουν. Και φοβάμαι ότι έτσι θα περάσει η μέρα μας χωρίς να πετάξει πάλι μέσων και έτσι η βοήθεια θα είναι μόνο ουσιαστικά από το έδαφος, τις επίγειες δυνάμεις. Οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ξεπέρασαν τα 8 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ οι συχνές αλλαγές στη διεύθυνση των ανέμων βοηθούσε στην ενίσχυση και την εξάπλωση της φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, υπήρχαν και δύο μέτωπα μέσα σε χαράδρα, γι' αυτό και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν μηχανήματα του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Στο μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε και σε δύο μέτωπα στην περιοχή Σπιάτζα του ίδιου νομού.